Για υποψηφιότητα έκπληξη με δυναμική και χαρακτηριστικά που θα προσδίδουν αέρα νίκη στη διεκδίκηση τη περιφέρεια Κρήτη, έκανε λόγο ο Λευτέρη Αβγενάκη. Ο ίδιο επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά τη παράταξη για τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου, ο οποίο φαίνεται ωστόσο να αποτελεί προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, ερχόμαστε με μια έκπληξη που μο ομολογουμένω θα ταράξει τα πολιτικά νερά τη περιφερειά μα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια μάχη που θα την κερδίσουμε. Οι εσωκομματικέ διαδικασίε στην Όδε Ηρακλείου για την επιλογή υποψηφίων για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ προκαλούν ισχυρού στριγμού στη Λότζια. Η παράταξη του Βασίλη Λαμπρινού, που υποστηρίχθηκε στι προηγούμενε εκλογέ, κρίθηκε με αρνητικό πρόσημο από την Επιτροπή Αξιολόγηση τη Νόδε, η οποία απέσυρε την εμπιστοσύνη τη. Με το Λευτέρια Βιενάκη να παραμένει αιχμηρό στην κριτική του, κάνοντα λόγο για ανυπαρξία έργου από την παράταξη Λαμπρινού η άποψη, η κρίση των στελεχών τη Νέα Δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο είναι ότι η διακυβέρνηση Λαμπρινού έχει αρνητικό πρόσημο για του πολίτε του Δήμου Ηρακλείου. Βεβαίω και έγινε μια προσπάθεια και βέβαια η Νέα Δημοκρατία στήριξε την επιλογή του το πρόσωπο του Βασίλη Λαμπρινού. Από εκεί και μετά τα πράγματα τρέχουν, η παρουσία και το έργο είναι αυτό που μένει και αξιολογείται. Ο ίδιο ο Δήμαρχο Ηρακλείου απέφυγε να απαντήσει ευθέω στο Ελευθέρη Αβγενάκη, χαρακτηρίζοντα προϊόν εσωκομματική κατανάλωση στην αξιολόγηση τη ΝΟΔΕ. Έχω πει ότι δεν ασχολούμαι με εσωκομματικές διαδικασίες των κομμάτων. Η παράταξή μου είναι ανεξάρτητη, έτσι ξεκίνησε, έτσι πολιτεύεται και έτσι θα εξακολουθήσει να πολιτεύεται. Το μόνο μας, το, το μας κίνητο είναι το συμφέρον, όπως εμείς το εννοούμε, των δημοτών. Το ερώτημα παραμένει ωστόσο για τη στάση των στελεχών της παράταξης Λαμπρινού, τα οποία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά στο Δήμο Ηρακλείου. Τόσο για την προσωπική του απόδοση, όσο και για τη στάση που θα τηρήσουν εν ώψη των εκλογών. Ο χρόνο θα δείξει τελικά τι είναι το σωστότερο για τον καθένα και για την καθημερινή ξεχωριστά. Που βεβαίω έχει, επαναλαμβάνω, και συναισθηματικό και ηθικό δέσιμο και κόλλημα. Ε, έχει όμω και την κομματική συνείδηση. Έχει και την αγωνία η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει ενωμένη. Και κυρίω ο μεγάλο μα στόχο, η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει εκλογικά και στι εθνικέ εκλογέ. Είδατε αν υπάρξει καμία διαφωνία από του συνεργάτε που έχουν κομματική δια... τοποθέτηση. Είδατε. Ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέφερε χθε ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιρακλείου θα γίνει προσπάθεια να προέρχεται από το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να αποκλείονται πρόσωπα κοινή αποδοχής. Το πρώτο μας μέλημα είναι να ζητήσουμε εντός των τυχών της παράταξεώς μας. Μέλη του κομματός μας δηλαδή. Εάν αυτό δεν, ε, δεν ε, ικανοποιηθεί... Ω προσπάθεια θα πάμε στα επόμενα βήματα προσωπικότητες που πέρα και έξω από τα κομματικά στενά όρια θα μπορέσουν να συνθέσουν και τελικά ναι, να λειτουργήσει αυτή η επιλογή για το καλό του τόπου.